Στο μεταξύ όμως βγήκαν τα στοιχεία για την ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου σήμερα από την Ελστάτ ο Γιάννης Φώσκολος μαζί μας με τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Και έχουμε λοιπόν το πρώτο καμπανάκι για την επιρροή τη ενεργειακή κρίση στην ελληνική οικονομία. Καθώ τα στοιχεία τη Ελστάτ δείχνουν πω η ανάπτυξη προσγειώθηκε το τρίτο τρίμηνο στο 2,8%. Δηλαδή, έχουμε έτρεξε το ΑΕΠ με ρυθμούς αύξηση 2,8% σε ετήσια βάση, ενώ σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, είχαμε μείωση μισό της Πρέπει να σου πω ότι η βασική αιτία για αυτή την εξέλιξη, καθώς Υπήρχε μια προσδοκία ότι η ανάπτυξη θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Μην ξεχνάμε ότι και το τρίτο τρίμηνο είναι η καρδιά τη τουριστική περίοδου. Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Είναι η ενεργειακή κρίση, η οποία αύξησε σημαντικά την αξία των εισαγωγών. Και είναι η πρώτη, το πρώτο καμπανάκι για το ότι η ενεργειακή κρίση αρχίζει και δείχνει τα δόντια τη στην ελληνική οικονομία. Θα δούμε πώ θα εξελιχθεί η κατάσταση από εδώ και πέρα. Η καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε επίση λίγο σε σχέση με το αμέσω προηγούμενο τρίμηνο 0,6%. Και αυτό λοιπόν είναι ένα κομβικό α, σημείο για την α, πόρια της ελληνικής οικονομίας, Λίνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη.